Σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Αζάτ Γιούξελ, με την ονομασία Μπαχόζ, ο οποίος δραπέτευσε από την τρομοκρατική οργάνωση PKK-YPG και παραδόθηκε στα τουρκικά στρατεύματα, ανέφερε ότι η Αμερική, η Γαλλία και η Ρωσία παρήχαν όπλα και πυρομαχικά στην οργάνωση. Ο τρομοκράτης Γιούξελ επίσης έδειξε και αποκρυπτογράφησε 56 διαφορετικά σημεία στη Συρία που αποτελούνται από αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, χώρους εκπαίδευσης, υπόγειες σύραγγες, κτίρια φυλακών και συναντήσεων ένα προς ένα με διορυφορικές συντεταγμένες. Σύμφωνα με άρθρο τουρκικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, ο τρομοκράτης, ο οποίος αναγνώρισε 60 τρομοκράτες που διεξήγαγαν στρατιωτικά κτυπήματα εναντίον του τουρκικού στρατού κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων Olive Branch και Peace Spring των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, από τις φωτογραφίες τους περιέγραψε τις ενέργειες στις οποίες συμμετείχαν ένας προς έναν, έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τις επιθέσεις στις οποίες Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν. Πολλά και διαφορετικά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από τα παραπάνω. Η ανάκριση και οι ομολογίες του έγιναν παρουσία κάποιου νομικού εκπροσώπου. Τα παραπάνω είναι προϊόντα βίαιης συμπεριφοράς και βασανιστήριων ή όχι? Εφόσον ο συγκεκριμένος είχε πρόσβαση και γνώριζε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις μέσα στο PKK, γιατί δεν αναφέρονται στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ήταν όντως μέλος του PKK ο συγκεκριμένος ή φυτεύτηκε από τις τουρκικές αρχές ασφαλείας στους κόλπους της οργάνωσης? Τέλος, η περιοχή του Βόρειου Ιράκ και της Συρίας είναι περιοχές που ευκολότερα βρίσκει κανείς όπλα και πυρομαχικά παρά τροφή και νερό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.